Καλημέρα σε όλους. Θα θέλαμε πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα σχόλιο. Θεωρούμε προκλητικό και προσβλητικό για την πόλη της Θεσσαλονίκης, μια πόλη που έχει γράψει λαμπρές σελίδες αγώνων ενάντια στους υπεραγιστικούς πολέμους, Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Συρία, να έχει γεμίσει με γυλάντες, θα έχετε δει όλοι τα διάφορα αστέρια, που θυμίζουν, για όσους έχετε δει παλιές ελληνικές ταινίες, θυμίζουν τις δεκαετίες του 60 όταν υποδεχόταν τον αμερικάνικο δόλο. Είναι ντροπή για τη Θεσσαλονίκη και βεβαίως για το λαό της Θεσσαλονίκης που ένα είναι σίγουρο, ότι θα δώσει μαζική μαχητική απάντηση με το συλλαλητήριο αύριο στις 6 ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πραγματοποιούμε αυτή τη συνέντευξη γιατί θέλουμε να απευθυνθούμε σε όσους εργαζόμενους λένε δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η ζωή μας. Δεν μπορεί το μέλλον το δικό μας και το μέλλον της νεολαίας να είναι η φτώχεια, η εκμετάλλευση, η πόλεμη. Απευθυνόμαστε σε όσους είναι γονατισμένοι από τα βάρη, από την αντιλαϊκή πολιτική και αισθάνονται απογοητευμένοι. Σε όσους βρίσκονται επίσης έξω από τη συλλογική δράση και πάλι έξω από την οργανωμένη δράση των συνδικάτων. Απευθυνόμαστε επίσης σε όσους θέλουν να συμπορευτούν με το ταξικό εργατικό κίνημα, με τις όποιες αντιρρήσεις μπορεί να έχουν. Σε όσους θέλουν να συμβάλλουν με όλους τους τρόπους στην οργάνωση της πάλης και δεν βολεύονται με τη σημερινή βάρβαρη κατάσταση, τη λογική δεν γίνεται τίποτα, ο γέγονε γέγονε και βεβαίως την απεσιοδοξία. Θέλουμε επίσης να απευθυνθούμε σε όσους συνειδητοποιούν από την πείρα τους ότι τίποτα καλό δεν έχει φέρει στη ζωή τους η αλλαγή των κυβερνήσεων που υπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Θέλουμε επίσης να θυμηθούμε σε όσους δεν συμφωνούν στη χώρα να σουλατσάρει τον ΝΑΤΟ, καταλαβαίνοντας όλοι αυτοί τα αποτελέσματα των επικίνδυνων σχεδιασμών των υπηρεαλιστών. Σε όσους πιστεύουν ακόμη ότι πρέπει να βάλουμε πλώρη για να βγάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Και τέλος, σε όσους βλέπουν ότι οι συνδικαλιστικές, κυβερνητικές, εργοδοτικές πλειοψηφίες σε ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ δεν μπορούν και δεν θέλουν να διεκδικήσουν τις πραγματικές ανάγκες της εργατικής τάξης. Και επίσης σε όσους θέλουν και πιστεύουν ότι τα συνδικάτα πρέπει να είναι μακριά από την εργοδοσία, μακριά από τις κυβερνήσεις της, να υπηρετούν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Όλους αυτούς, ολόκληρη την εργατική τάξη, τους καλούμε να φωνάξουμε δυνατά. Καμιά αναμονή, καμιά ενοχή, καμιά συνθηκολόγηση. Με τα ψίχουλα, με τους μισθούς των 300 ευρώ, με την κακοπληρωμένη μισοδουλειά, με την ανεργία. Να διεκδικήσουμε τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Θέλουμε επίσης να καλέσουμε από το βήμα αυτό τους εργαζόμενους να διαδηλώσουμε μαζικά, μαχητικά, να είμαστε σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε παλιές και νέες προβοκάτσιες που στείλονται αυτές τις μέρες και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σχέδια της πρεσβείας, της κυβέρνησης, διάφορων φασιστοειδών που από ίδιες ή διαφορετικές επιχειρήσεις έχουν στόχο να βάλουν εμπόδια στη συμμετοχή των εργαζομένων στις εργατικές διαδηλώσεις. Θέλουμε να καλέσουμε τους εργαζόμενους να μην φοβηθούν, να μην περάσει το κλίμα της τρομοκρατίας, της καταστολής, που βεβαίως ωφελεί μόνο την κυβέρνηση, το κεφάλαιο, τα κόμματά του και τις δυνάμεις που το στηρίζουν. Θέλουν τους εργαζόμενους να δέχονται μυρολατρικά τη σφαγή τους, τους θέλουν παραμυθιασμένους, να περιμένουν λύσεις στα προβλήματά τους, κλεισμένους στα σπίτια τους, για να μπορούν όλοι αυτοί που προαναφέραμε να υλοποιούν τα σχέδια που έχουν συμφωνήσει. Με το σύνθημα «Μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων», καταθέτουμε σήμερα και δίνουμε στη δημοσιότητα
το πλαίσιο των διεκδικήσεων που πρέπει να τοποθετήσουν σε πρώτο πλάνο οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. Να μην ξεγελαστούν από το όργιο εκβιασμών, διλημάτων, της ανέξοδης παραχολογίας που ήδη έχει ξεκινήσει την προεκλογική τακτική της κυβέρνησης, τα ψέματα και τις αυταπάτες. Για να μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίσει να πηγαίνει το δούλευμα σύννεφο, μήπως και ξεχάσουν οι εργαζόμενοι στους εργατικούς νόμους, να τη λαϊκή πολιτική που συνεχίζεται αδιάκοπα. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αυταποσχολούμενοι, η μικρομεσαία αρρωτιά, οι γυναίκες και η νεολαία δεν πρέπει να ξεχάσουν αυτό που ζουν καθημερινά. Τη βαρβαρότητα που γεννάει τα προβλήματα, αφήνει τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας έρμεο για να εξασφαλιστούν τα κέρδη των λίγων. Κάθε εργάτης, κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια έχει συμφέρον να παλέψει δίπλα στο ταξικό εργατικό κίνημα, δίπλα στα σωματεία, δίπλα στα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες που βεβαίως συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, να οργανωθεί σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή για την κατάργηση όλου του αντεργατικού πλαισίου διατάξεων και νόμων από το 2010 έως σήμερα, για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές και βεβαίως ενάντια στη φορολογία. Και πρέπει ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, να πούν φτάνει πια με τα ψέματα και τις απάτες τους. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται όλοι αυτοί σημαίνει για το λαό μας ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Να χάνουμε συνεχώς από το μισθό μας τη σύνταξη, την ασφάλιση. Στείνεται λοιπόν αυτή η ανάπτυξη πάνω σε ό,τι θα έχει απομείνει από εργατικά δικαιώματα και βεβαίως οι πάνω από 700 μνημονιακοί νόμοι είναι εδώ και παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Εμείς λέμε οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα να μην αφήσουμε σε χλωρό κλαρί την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις της, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο η λαϊκή πάλη με την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, η κοινωνική συμμαχία των εργατών, της στοχομεσαίας αρρωτιάς, των αυταποσχολούμενων, νεολαίας και γυναικών μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ανατρέψουμε το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα. Η κυβέρνηση αφήνει άθικτο το νομικό οπλοστάσιο των εργοδοτών και βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας που θυμάστε όλοι εκείνο ο νόμος Ρούτς. Η όποια αύξηση λέει η κυβέρνηση στα 586 ευρώ θα πάρθει πίσω διπλάσια, παίρνοντας υπόψη ότι από το 2020 ξεκινάει η μείωση του αφορολόγου. Η δίθεν επαναφορά της υποχρεωτικότητας ουσιαστικά δεν θα έχει ισχύ, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να μην καταφέρουν το μητρώο των μελών τους για να διαπιστωθεί η αντιπροσωπευτικότητα. Ενισχύει έτσι τη μεγαλοεργοδοσία, την αξιοποίηση που κατά κόρον έχει επιβάλει με την χρησιμοποίηση των ενώσεων προσώπων. Τι λένε τα στοιχεία? Το 52% των νέων εργαζομένων εργάζονται με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και αμείβονται με 378 ευρώ μεικτά. Αυτή η μεγάλη πλειοψηφία εργολαβικών ενοικιαζόμενων διαμορφώνει μια κατάσταση όπου λιγότερο από το 10% καλύπτεται από συμβάσεις και βεβαίως το κάνουν αυτό για να ενισχυθεί, όπως λένε, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα. Και εδώ θέλουμε να αναφέρουμε ως ένα παράδειγμα. Είναι ο αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι σήμερα, από χθες αλλά και το προηγούμενο διάστημα, οι εργαζόμενοι στο λιμάνι, στην Κόσκο. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης και του Κινέζικου, που μαζί με το Κινέζικο μονοπόλιο, ουσιαστικά, αγαπητοί, έχουν απαγορεύσει την απεργία στο λιμάνι. Αυτό έχουν επιβάλει. Βεβαίως δίνουν εντολή στους δικαστές να βγάζουν την απεργία παράνομη. Μέχρι τώρα 5. Και σήμερα στις 12 η ώρα, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχουν και άλλα ασφαλιστικά μέτρα. Από ό,τι φαίνεται, έτσι δείχνουν οι προηγούμενες αποφάσεις, θα την πάνε και αυτοί παράνομοι. Με πρόσχημα τότε και πριν από λίγες μέρες, την προειδοποίηση λέει του εργοδότη. Τη μια φορά 24 ώρες ειδοποίησαμε, την άλλη φορά 48. Τώρα προχθές 4 μέρες, 5 μέρες πριν τους ειδοποίησαμε. Και προχθές που έβγαλαν την απόφαση είπαν ότι δεν εξαντλήθηκε ο δημόσιος διάλογος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι που οδηγεί μάλλον αυτή η στάση της κυβέρνησης και του Κινέζικου μονοπόλιου. Ένα είναι σίγουρο, οι εργαζόμενοι δεν έκαναν πίσω,
Η απεργία έχει επιτυχία 100%, αυτό είναι φανερό, όσα κόλπα και αν χρησιμοποίησαν οι εργοδότες και η κυβέρνηση με τη δημιουργία και άλλων σωματείων, ένα είναι σίγουρο, οι πάλι των εργατών θα συνεχιστεί για να ικανοποιηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων που είναι σημαντικά. Την ίδια στιγμή, αγαπητοί συντάδελφοι, 60.000 παιδιά των εργατικών οικογενειών μένουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς και εδώ προκύπτει η ανάγκη νέων παιδικών σταθμών να γίνουν προσλήσεις προσωπικού με σταθερή και μόνιμη δουλειά και όχι με τα λεγόμενα κακοπληρωμένα προγράμματα. Την ίδια επίσης στιγμή, 26.000 προσλαμβάνονται σε κοινοφελή εργασία που και αυτοί μετά από ένα διάστημα θα απολυθούν. Την ίδια στιγμή, δεκάδες συμβασιούχοι και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, βρίσκονται ή είναι ήδη απολυμένοι. Θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα που διτοπαθούν από τα συνεχόμενα βάρβαρα μέτρα, να δώσουν ευκαιρία στη δύναμή τους. Να προσπεράσουν τις γνωστές σιρήνες εφησυχασμού και παραπλάνησης που θα γιγοντωθούν αυτές τις μέρες από το βήμα της ΔΕΘ. Να πετάξουν από πάνω τους αυταπάτες που μπορεί να, πως η ευημερία τους μπορεί να στηριχθεί στην καλή διάδοση των μεγαλοεργοδοτών, των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεών τους, με τους κοινωνικούς διαλόγους και τον κοινωνικό εταιρισμό. Πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση πανηγύρισε την έξοδο από τα λιμόνια. Από την επόμενη μέρα όμως οι εκατοντάδες νόμοι είναι εδώ. Η αυξημένη εποπτεία της Τρόικας, οι αυτόματοι κόφτες δαπανών, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, η φορολογιστία, το νέο μεταμνημονιακό μνημόνιο, το δυσβάστατο χρέος που δημιούργησαν το μεγάλο κεφάλαιο και το αστικό κράτος και βεβαίως φορτώθηκε στις πλάτες του λαού και να το πληρώνει για πολλά χρόνια. Σε μια περίοδο που όλα τα προβλήματα οξύνονται με τραγικά αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν φυσάει καιγόμαστε, όταν βρέχει πνιγόμαστε και όταν κάνει σεισμό θάβονται ο λαός κάτω από τα συντρίμμια. Καθημερινά όπου και να κοιτάξει κανείς, όποιο ζήτημα και αν εξετάσεις, όποιο πρόβλημα και να σου τύχει, βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την εκμετάλλευση των ανθρώπινων αναγκών στην υγεία, στην πρόνοια, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής από τις καταστροφές τις φυσικές. Παντού δηλαδή συναντάς την αναλγεσία του κράτους, την κοροϊδία, την απάτη, την καπηλεία του ανθρώπινου πόνου. Με οργή παρακολουθούμε τους χειρισμούς της κυβέρνησης, που ενώ και αυτή μείωσε δραστικά τα χρήματα που έδινε για την κάλυψη των αναγκών πρόληψης, για την προστασία από πυρκαγιές των δασών, των σπιτιών, της αγροτικής γης, των αγροτικών εγκαταστάσεων, της ζωής των ανθρώπων, ενώ και αυτή μείωσε τις δαπάνες για το προσωπικό της πυροσβεστικής και όλα τα αναγκαία τεχνικά μέσα, επειδή τα θεωρούν κόστος, όπως λένε, δηλαδή δείχνει εδώ πόσο στιγμή, επικίνδυνη και αδίστακτη είναι. Έχουν από τώρα δεσμευθεί σε νέα μέτρα. Οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν με νέες περικοπές τον επόμενο χρόνο, 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι για την κατάρρευση της προσωπικής διαφοράς. Και εδώ βεβαίως οι συνταξιούχοι έχουν προετοιμάσει να δώσουν γερή απάντηση με τις κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα. Από τις αρχές του 2020 θα υπάρξει νέα αφέμαξη με τη μείωση του αχρολόγητου. Προετοιμάσουν επίσης και είναι πολύ σημαντικό για μας νέα επίδεση στην κοινωνική ασφάλιση. Και δήθεν αντιπαρατίθεται με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία υποκρίνεται ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να κρύψουν την αλήθεια ότι και οι δυο μαζί πρωτοστατούν στην επίδεση για όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. ΙΓΕΣΕ, το καλοκαίρι πήρε ακόμα μια φορά μέρος στο κοινωνικό διάλογο απάτη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, φωτογραφήθηκε μαζί με το ΣΕΡ και τις άλλες εργοδοτικές ενώσεις, υπέγραψαν κοινό κείμενο και τώρα καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν όλοι μέρος στη ΔΕΘ, να διαδηλώσουν κόντρα στις αυταπάτες. Αυτές οι δυνάμεις θέλουμε να θέσουμε ερωτήματα στους εργαζόμενους. Μπορούν να μπουν μπροστά στην οργάνωση του αγώνα? Μπορούν να στηριχθούν πάνω τους και οι εργαζόμενοι? Υπάρχει πλούσια εμπειρία το προηγούμενο διάστημα. Αυτό για μας είναι μια αυταπάτη, να θεωρεί κάποιος ότι αυτές οι ηγεσίες μπορούν να αλλάξουν ρότα. Ο βρώμικος ρόλος τους, με ό,τι μορφή και να παρεμβαίνει, όλες οι άλλες παρατάξεις μαζί, δράσει σε όλα τα επίπεδα. Γιατί όλοι μαζί υπέγραψαν την αθλειότητα του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ. Υπονόμασαν τους αγώνες ενάντια στην κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, ενάντια στα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης, τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης,
παρεμβαίνουν διαχειριστικά όπου προκύπτουν αγώνες. Συνεργάζονται απόλυτα για να προκύπτουν συσχετισμοί που προέρχονται από όργιο νοθείας. Γιατί τέτοιο θα είναι το επόμενο συνέδριο το 2019 της ΓΕΣΕ, αλλά και το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που θα γίνει εδώ τον Νοέμβριο. Έχουν ταχθεί ψυχή και σώμα με την εργοδοσία και τα συμφέροντά τους. Βεβαίως έχουν περάσει και σε άλλη φάση. Αρκετά στελέχη τους είναι ίδιοι εργοδότες. Έχουν ανώνυμες εταιρείες. Είναι γνωστό ότι ο επικεφαλής του γραφείου τύπου της ΓΕΣΕ είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ανώνυμες εταιρείες. Φανταστείτε πού έχουν φτάσει. Για μας είναι ελπιδοφόρα η προσπάθεια που γίνεται από αρκετά εργατικά κέντρα και συνδικάτα να αλλάξουν οι συσχετισμοί σε όφελος των εργαζομένων και εδώ θέλουμε να καλέσουμε κάθε τίμιο συνδικαλιστή, κάθε συνδικάτο που σέβεται τους εργαζόμενους να συμπορευτεί με το ταξικό εργατικό κίνημα. Ξέρουμε όλοι στα εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το επενδυτικό ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο. Τιμώνται εδώ οι Αμερικάνικες πολυεθνικές που θα μας φέρουν την πραγμάτια τους με μπόλικη προβολή στην κοινοτομία και την τεχνολογία, άκρως απαραίτητη βεβαίως για να την λανσάρουν και να την πουλήσουν. Τι επιδιώκουν? Επιδιώκουν η Ελλάδα να γίνει, να αποτελέσει το έδαφος για όλες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, για τη διείσδυση και την ενίσχυσή τους στην ευρύτερη περιοχή. Το ερώτημα που θέλουμε να απευθύνουμε στους εργαζόμενους είναι: ανάπτυξη για ποιον? Οι Αμερικάνικες πολυεθνικές και οι όμοιοι τους δεν ενδιαφέρονται για τις λαϊκές ανάγκες. Μυρίστηκαν κέρδος από τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ότι θα αυξήσει κι άλλο τους μισθούς, τα μεροκάματα, τις συλλογικές συμβάσεις, τις συνθήκες εργασίας συνολικά. Άλλωστε, οι ανταγωνισμοί εντείνονται ανάμεσα στα μονοπόλια και τα καπιταλιστικά εμπεριαλιστικά κράτη. Εντείνονται μεταξύ των καπιταλιστικών χωρών για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και δρόμων. Η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, δίνοντας όλες τις διευκολύνσεις που χρειάζονται για την επέμβαση στη Συρία από τη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς προετοιμαζόμαστε, είμαστε σε ετοιμότητα να δώσουμε την απάντηση που χρειάζεται αν υπάρξει τέτοια επέμβαση. Καυχαίται η κυβέρνηση ότι μετέτρεψε τη χώρα σε γεωπολιτικό μπεντεσέ, όπως άλλωστε επιβεβαιώνει και ο Αμερικάνος πρέσβης που νομίζω ότι σήμερα είναι εδώ και έχει γεύμα με τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Πρωθυπουργό. Χωρίς ντροπή ετοιμάζονται να γιορτάσουν τον Αμερικανοτοϊκό Τρίαμβο στα πλαίσια της ΔΕΘ, να πανηγυρίσουν το ρόλο που παίζει η χώρα στην προώθηση των Αμερικανοτοϊκών σχεδιασμών στην περιοχή, να γιορτάσουν την πρόσφατη συμφωνία των Πρεσπών, να πανηγυρίσουν γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τα δίνει όλα και τα έχει δώσει όλα. Βάσεις, αεροδρόμια, λιμάνια, υποδομές για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το λαό μας και βεβαίως για τους λαούς όλου του κόσμου. Πολλαπλασιάζονται οι πολεμικές αιστείες σε αρκετές γωνιές του πλανήτη και ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Αποδεικνύεται ο πολύ επικίνδυνος ρόλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μονοπόλια και οι μπεριαλιστές μεγαλώνουν το καβγά τους και βεβαίως για να ελέγξουν τις αγορές. Συμπεριφέρονται όπως η δίκη απέναντι στη βία, με θύματα τους λαούς, με καταστροφές πόλεων χωρών, με ξεριζωμό εκατομμυρίων προσφύγων, οι οποίοι βεβαίως παραμένουν εγκλωβισμένοι με τις απαραίτητες συμφωνίες που υπάρχουν. Τώρα απαιτούμε μέτρα για τους πρόσφυγες. Κανένας λαός δεν πρέπει να χύσει το αίμα του για τα συμφέροντα των πετρελαιάδων, των εμπόρων όπλων, των εφοπλιστάδων, των καπιταλιστών. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη, τον αγώνα μας ενάντια στον ιντερνετικό πόλεμο και επεμβάσεις. Απαιτούμε να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ. Καμία, μάλλον, απεμπλοκή της χώρας μας. Και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι η κυβέρνηση ξεδιάντροπα οδηγεί το λαό μας σε περιπέτειες για τα κέρδη μιας χούρτας εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων. Στις πλάτες του ταξιδιωτικού πέσει αυτό το καθήκον και όποτε κληθήκαμε, δώσαμε απάντηση, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις ενός αγώνα που βεβαίως ένας αγώνα που θα ξεκινάει πάντα με μικρές ή μεγάλες αιστείες σε όλες τις περιπτώσεις. Ετοιμαζόμαστε, προετοιμαζόμαστε και καλούμε την εργατική τάξη να δώσει τη μάχη μαζί μας. Το πλαίσιο που καταθέτουμε σήμερα είναι και μπορεί να γίνει όπλο αγώνα. Πρέπει να μπει και να υιοθετηθεί από όλα τα συνδικάτα. Να γίνει υπόθεση της εργατικής τάξης.
να οδηγήσει μέσα από ζωντανές, μαζικές, παχυντικές, αποφασιστικές, συλλογικές διαδικασίες σε αγώνα τέτοιων που πραγματικά θα έχει νικηφόρα αποτελέσματα και το προηγούμενο διάστημα δώσαμε μάχες. Οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι σε ανθρώπινα ποτά, το μέταλλο, τώρα η Κόσκο και θα έχουμε συνέχεια. Άρα λοιπόν, θέλουμε να καλέσουμε τον εργαζόμενο λαό να δώσει μαχητική παρουσία εδώ στη μεγάλη εργατική διαδήλωση, που βεβαίως διοργανώνεται από τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, όπου θα έχουμε την παρουσία και του μπλόκου των αγροτών, άλλων μαζικών φορέων στη Θεσσαλονίκη, και επίσης να ενημερώσουμε ότι δεν θα είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, 13 του μήνα στην Αθήνα, στο Λαύριο, Κροπή, στον Πειραιά, κάνουμε νέα συλλαλητήρια και συνεχίζουμε αυτή την παρέμβασή μας. Και τέλος θέλουμε να δώσουμε στη δημοσιότητα δύο ζητήματα ακόμα, να παρουσιάσουμε σε όλο τον εργαζόμενο λαό και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις την έκδοση ενός πολύ σημαντικού λευκώματος του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που περιλαμβάνει τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες από την εκδήλωση της κρίσης έως και σήμερα, τη δράση και τη στάση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και των δυνάμεών του. Περιλαμβάνει τις μεγάλες απεργίες, τα συλλαλητήρια, τις κλαδικές μάχες, μάχες σε χώρους δουλειάς, την καθημερινή πάλη των εργατών, και θα το έχουν οι εργαζόμενοι τις επόμενες μέρες να μπορούν να το προμηθευτούν από τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τα γραφεία του ΠΑΜΕ. Και τέλος, το ΠΑΜΕ, μπροστά στην ανάγκη καλύτερης και άμεσης επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, 1η Οκτώβρη ξεκινάνε οι εκπομπές αναβαθμισμένες του διαδικτυακού ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ, που περιλαμβάνει εκπομπές σωματείων σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, εκπομπές για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, το βιβλίο, το τραγούδι και όχι μόνο. Και επίσης, από σήμερα ήδη βρίσκεται αναρτημένο το νέο site του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που μπορούν να το αξιοποιήσουν όλοι οι εργαζόμενοι. Να δώσω το λόγο για πολύ λίγο να παρουσιάσει τις θέσεις μας για το πλαίσιο το διεκδικητικό των ανέργων και το ρόλο του ΟΑΕΔ στον συνάδελφο τον Θανάση Γκόγκο, που είναι και μέλος της διοίκησης του ΟΑΕΔ, και παράλληλα υπάρχει μια συναδέλφισσα εκεί, η οποία ξέρετε είναι από τις εργαζόμενες, τους 500 εργαζόμενους που παραμένουν για 4, πάμε σε λίγο για 5 μήνα απλήρωτοι, και μάλιστα θα διαβάσετε χθες, μια ίδιος γυναίκα στο Ηράκλειο πήγε να κάνει εξετάσεις και βρέθηκε ανασφάλιση.